σας έχουμε τον κύριο Σιδέρη Παναγιώτη, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μηχανικής Τραπεζικής Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στη Σπάρτη και βρήκαμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε την γνώμη του για την πίστα κάρτ εδώ της πόλης Σπάρτης, μια πίστα που έχει μείνει πολλά χρόνια σαδράνια και λειτουργεί τώρα υπό μια διεύθυνση από τον Γιώργο τον Παρασκευά. Καλώς ορίσατε, για πέστε με τη γνώμη σας, αφού είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όσο δυνατόν καλύτερα όλους τους χώρους του μηχανικού τραπεζικού στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι η πίστα αυτή είναι εξαιρετική και όσο καιρό είχε μείνει σε αδράνεια ήταν μία απώλεια. Ήταν μία απώλεια λοιπόν για τη χώρα μας, γιατί οι καλοί χώροι χρειάζονται και όταν τους έχεις είναι κρίμα να μην τους έχεις διαθέσιμο. Είναι ευτύχημα λοιπόν το ότι ο Γιώργος ο Παρασκευάς μπήκε στη διαδικασία και ανέστησε αυτό το χώρο. Η πίστα αυτή λοιπόν είναι εξαιρετική τόσο σε σχεδίαση όσο και σε ποιότητα κατασκευής, σε διαστάσεις, σε ποιότητα τοτάπητα. Είναι πάρα πολύ καλή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν που την έχουμε πάλι ενεργή. Είναι χαρά το ότι ξεκινάει η δραστηριότητα με ένα αγώνα Super Moto, ελπίζοντας ότι θα αναστηθεί και αυτό το αγώνισμα, και στη συνέχεια είναι προγραμματισμένοι αγώνες kart, αγώνες ατομικής χρονομέτρησης, αγώνες drift. Ευχόμαστε το καλύτερο και για την λειτουργία της πίστας και για το σωματείο της Σπάρτης. Καλούς αγώνες, καλές επιτυχίες σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε στην πίστα kart της Σπάρτης, μια πίστα που έχει τη δική της ιστορία στους αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μαζί μας έχουμε τον νέο ιδιοκτήτη της πίστας, τον κύριο Γιώργο Παρασκευά, ο οποίος έχει φτιάξει μια πίστα πραγματικά κόσμημα, όπως αξίζει για αυτό το χώρο. Γιώργο, για πες μας, πώς ξεκίνησες να έρθεις στη Σπάρτη να ασχοληθείς με την πίστα kart?
Καλησπέρα. Είχα δεσμό με την πίστα από το 2008, γιατί ερχόμασταν και είχαμε προπονήσεις τότε ως αθλητής του Supermoto και είχα και τη δικιά μου ομάδα. Είχαμε γνωρίσει την πίστα εκείνη την εποχή, καταλάβαμε τη φυσική της ταχύτητα, άρα και τις όποιες προοπτικές μπορεί να έχει ή να δώσει σε έναν αθλητή ώστε να αναπτυχθεί για να βγει στο ευρωπαϊκό. Τότε ξεκίνησε η πρώτη επαφή, την ερωτευτήκαμε κυριολεκτικά, γιατί ο Ταπιτάς της σχεδίασης έχει τρομερά τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές ακόμα και για την εποχή ήταν τρομερά μεγάλες ακόμα και για σήμερα. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την πίστα αυτήν και φτάσαμε σήμερα εδώ. Πάντως έχει πέσει πολλή δουλειά από ό,τι βλέπουμε και έχει φτάσει σε ένα σημείο που θα έλεγα ότι όσοι έχουν έρθει και την έχουν δει έχουν μείνει έκπληκτοι από τη δουλειά που έχει ρίξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ρίξει τρομακτική δουλειά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αν σκεφτούμε ότι τα κλειδιά της πίστας τα πήραμε τον Αύγουστο και τώρα μιλάμε Φεβρουάριο, είναι 8 μήνες τρομακτικής δουλειάς και προσωπικής προσπάθειας από τους ανθρώπους μου, από εμένα προσωπικά, από κάποιους χορηγούς που βρήκαμε και μας βοηθήσανε πάρα πολύ, πιστέψαν σε αυτό που κάναμε. Νομίζω ότι καλύψαμε τις προσδοκίες όλων των ανθρώπων αυτών και τις δικές μας, τις υπερκαλύψαμε, γιατί ακόμα και τις καλές εποχές που υπήρχε το Supermoto ήταν υψηλά το επίπεδο, το συζητάμε, με ανάλογα και οικονομικά ωφέλη τότε, δηλαδή υπήρχε κινητικότητα οικονομική. Άρα υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει μόνο η ψυχή, ας πούμε, και η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε προδιαγραφές παγκόσμιες. Τι δηλαδή, για το 2017 τι ετοιμάζεις? 2017 τα προγράμματα της πίστας και τα πλάνα γενικά. Το βασικό είναι οι άλλοι πέντε. Σήμερα, με συγχωρείτε, αύριο έχουμε τον πρώτο αγώνα Supermoto του Κυπέλλου και έχουμε άλλους τέσσερις εδώ πέρα μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς. Έχουμε αγώνα Πανελλήνιο Kart στις 7 Μαΐου. Μετά έχουμε πανευρωπαϊκό στις 14 Μαΐου Supermoto εδώ πέρα, ένα event το οποίο βοηθάει και ο Δήμος της Σπάρτης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η Νομαρχία. Και έχουμε πλάνα για το τέλος χρονιάς κάποιους δραστηριότητες αυτοκινήτου δεξιοτεχνίας με την τοπική λέσχη που είναι από ό,τι έχουμε μάθει και από τις δυνατότερες στην Ελλάδα. Να προχωρήσουμε λίγο έτσι, να βλέπουμε και την πίστα. Ευχαριστώ. Και να μας λες και περισσότερα. Αθλητής και εσύ του μηχανοκίνητου αθλητισμού, για πες μας, θα τρέξεις φέτος εδώ? Θα τρέξω σε όλους τους αγώνες όσο μπορώ και με αφήνουν οι δυνάμεις μου, γιατί για να στηθεί μια πίστα δυστυχώς καταναλώνεις τρομακτική ενέργεια και φορτίο, δηλαδή δεν αντέχει ο οργανισμός από κάποια σημεία, αλλά αντέχει η ψυχή, οπότε μας αρέσει και θα το κάνω. Θα καβαλήσω για να στηρίξω και να δώσω τις κιτάλες στα νέα παιδιά, γιατί είμαι και 40 χρόνια όσο αυτά που θα τρέξω. Εδώ από τη Σπάρτη υπάρχουν αθλητές που μπορούν να ασχοληθούν με το Supermoto? Έχουμε να το λέμε αυτό από την εποχή του Supermoto, γιατί είμαι από τους πρωτομάστρους του Supermoto στην ιστορία του αθλήματος. Η Σπάρτη είχε πάντα τους πιο δυνατούς επαρχιώτες αθλητές. Και έχει μέχρι και σήμερα. Έχω ανθρώπους που με στηρίζουν, ο Γιάννης ο Κωνσταντινάκος, ο Σπύρος Σταυρόπουλος που έχουν το μαγαζί του Ministry, που είναι δυνατό σενάριο στην πόλη και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και αυτά τα παιδιά μαζί με μένα, γιατί είμαστε και συνομήλικοι, πυροδοτούμε και κρατάμε ζωντανό όλο αυτό το πράγμα. Η λογική λέει ότι να βοηθήσουμε νέα παιδιά να μπουν νέα. Δεν είναι για εμάς, εμείς απλά το κρατάμε ακόμα να δώσουμε τη σκητάλη. Μια και έχεις συμμετάσχει τόσα χρόνια στους αγώνες αυτοκινήτου και μηχανές βέβαια και έχεις παρακολουθήσει οι αγώνες αυτοκινήτου. Για πες μου, τι προσφέρει στα νέα παιδιά η ενασχόλησή τους με το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τη γνώμη σου. Η βασική λέξη είναι η παιδεία. Παιδεία που σημαίνει ότι δεν τρέχει ο άλλος στον δρόμο. Όταν μπαίνει σε μία πίστα, σαφώς έχει έξοδα, αλλά τα έξοδα είναι πολύ μικρότερα από αυτά που γίνονται στους δρόμους. Ασφάλεια, λιγότερα ατυχήματα. Διαπαιδαγώγηση. Η οδήγηση είναι κάτι το οποίο δεν είναι γραμμένο σε βιβλίο. Πρέπει να μπει σε μία πίστα για να το κάνει σωστά. Και δυστυχώς στην Ελλάδα οι σχολές οδηγών, δεν θέλω να θίξω, αλλά φτάνουν στο επίπεδο της κανονικής οδήγησης. Όταν όμως ένα νέο παιδί βράζει το αίμα του και θέλει να κάνει την υπέρβαση, δεν θέλουμε να την κάνει στον δρόμο. Αν μπει στην πίστα, δεν θα την κάνει εκπεπιθήσεως ποτέ στον δρόμο. Και αυτό εμείς είναι και ένα πλάνο της πίστας μελλοντικό που θα γίνει μέσα στη χρονιά. Να φέρουμε σχολές και το CSS και εμείς για μας σχολή που θα φτιάξουμε εδώ πέρα να εκπαιδεύουμε ανθρώπους να οδηγάνε σωστά. Η πίστα πώς θα λειτουργήσει, σαν πίστα καρτ? Θα μπορεί κάποιος να έρχεται με δικό του καρτ ή θα νοικιάζει καρτ, θα έρχεται με τη δική του μηχανή, θα έχεις μηχανές, πώς το έχεις σκεφτεί? Εδώ είναι ένας πολυχώρος μηχανοκίνητης δραστηριότητας που σημαίνει ότι είναι αυτοκινητοδρόμιο. Για το αυτοκίνητο είναι το πιο κύριο όχημα όλων των ανθρώπων του κόσμου. Ξεκινάμε από τη μοτοσυκλέτα, πάμε στο καρτ και φτάνουμε και στο αυτοκίνητο. Με δικό σου όχημα έρχεσαι και κάνεις από drift, time attack, καρτ, μοτοσυκλέτα ή εν καιρό θέλουμε λίγο καιρό ακόμα να ενεργοποιήσουμε τα δικιά μας τα νοικιάρικα καρτ.
κατάχεσαι να κάνεις αυτό το πράγμα. Στο βάθος του χρόνου θα βγει και ένα εκπαιδευτικό πλανάκι με ημερομηνίες που θα σου δίνουμε το καρτάκι εδώ και θα κάνεις με κάποια μικρή χρέωση κάποια μαθηματάκια βασικά. Πώς το λένε, προσχολική διαπαιδαγώγηση. Για να μάθει να οδηγεί όταν βγει στον δρόμο, τουλάχιστον να ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο, ώστε να γίνεται ακίνδυνο. Το βασικό είναι να εξοικειώνει τον κόσμο με την ταχύτητα και με την ελευθερία αυτού. Δηλαδή, εδώ είσαι safe. Είναι 100% η πιο ασφαλή πίστα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε δώσει βάση σε όλε τι προδιαγραφέ, βάση τη ΟΜΑΕ, τη Ομοσπονδία Αυτοκίνητου και τη ΑΜΟΤΟΕ. Φτιάξαμε ωραία πράγματα για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλεια. Άρα, το ευχαριστία σε βγαίνει πολύ μεγάλη ευχαριστία. Ναι, αυτό μα είπε και ο Παναγιώτης Σιδέρης, ο οποίο είναι μέλο του ΔΣ τη ΟΜΑΕ, τον οποίο βρήκαμε εδώ στην πίστα. Μας είπε ότι είναι μία από τις καλύτερες και ασφαλέστερες πίστες στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όσο κανένας άλλος τις πίστες του μηχανικού αθλητισμού. Σαφώς ο Παναγιώτης Σιδέρης είναι πολλά χρόνια μέσα στο Σουπερμότο και γενικότερα τα τελευταία χρόνια μπλέκεται σοβαρά με την Ομοσπονδία της ΟΜΑΕ, όπως και εμείς σαν τεχνικοί εφορεί, δηλαδή έχουμε δεσμούς. Το βασικό είναι να προσφέρουμε ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση δεν έχετε άμα ο άλλος νιώθει ανασφαλής. Τέλος. Δηλαδή θέλουμε να μπαίνει μέσα στην πίστα και να ανοίγει τον γκάζι δέρμα και να ευχαριστείτε. Αν του προσφέρεις άγχος και. Δεν πάει. Δεν εκπαιδεύεται. Το μυαλό κολλάει στους φόβους. Θέλουμε, εδώ δεν υπάρχουν φόβοι. Οδηγάς. Άρα μαθαίνεις. Για το αυτοκίνητο τι έχεις σκεφτεί? Το αυτοκίνητο... Εγώ είμαι λάτρης του αυτοκίνητου. Βέβαια είμαι μοτοσυκλετιστής επιθύσεως. Λατρεύω εξής όμως για το αυτοκίνητο και θέλω πάρα πολύ να δω πράγματα γιατί παλιά η πίστα εδώ πέρα έχει κάνει μεγάλες διοργανώσεις από ό,τι έχω μάθει και είναι κρίμα να μην ενεργοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα έχει ήδη απροσδόκητα και ευχάριστα ενεργοποιηθεί ήδη γιατί έχουμε τελειώσει με την αντιδότηση και με τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και αυτό ήταν ένα πολύ ευχάριστο νέο. Εδώ η Λέσχη, η δυνατή. Εγώ με τα αυτοκίνητα δεν έχω πω τίποτα. Εγώ προσφέρω τον χώρο να έρθουν τα παιδιά να γίνει χαμός. Ωραία, εμείς να ευχηθούμε από πλευράς της εφημερίδας Δημοτική Αγορά και το ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας ότι θα είμαστε δίπλα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Άλλωστε έχουμε ειδική στήλη στην εφημερίδα και στο site για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πιστεύουμε ότι η Σπάρτη και γενικά η Λακωνία αφού διαθέτει αυτό το χώρο θα ήταν κρίμα να μην τον εκμεταλλευτεί, να μην έρθει κόσμος, να μην μείνουν χρήματα στην πόλη. Σαφώς. Και κάτι που θέλω να πω, οι άνθρωποι σαφώς εδώ πέρα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ δεν περίμενα, ήξερα από την μοτοσυκλέτα το αυτοκίνητο γνωρίζοντας εδώ τον κύριο Λαμπρόπουλο, είδα πράγματα πραγματικά δυνατά και εκπλήσωμαι γιατί είναι κρίμα να μην πυροδοτήσουμε μια κοινωνία που όλοι περνάνε δύσκολα τώρα. Μην πεθάνουν τα μηχανοκίνητα του αθλητισμού χωρίς λόγο όταν έχουμε αυτό το πράγμα. Εγώ την έκανα την προσπάθειά μου. Από εκεί και πέρα είναι η πόλη να το αγκαλιάσει και να πορευτούμε μαζί. Καλή επιτυχία και αναμένουμε τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.